Θετικά σχολιάζει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΑΓΕ Ηρακλής τον προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Μαΐου πανβολιώτικο συλλαλητήριο κατά της καύσης σκουπιδιών. Ο κ. Χαλαστάρα σημειώνει ότι οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν λύσεις στα προβλήματά τους και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους ό,τι αφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας. Καλά θα κάνουν και θα διαμαρτυρηθούν, ενισχύουν την προσπάθεια και των ίδιων των εργαζομένων μας. Εμείς είμαστε κομμάτι αυτής της πόλης. Θέλουμε μια δυναμική που θα ενισχύει την προσπάθειά μας προς την πλευρά της εργοδοσίας και της εταιρείας, ώστε να ενισχύουμε τα αιτήματά μας, την απέτησή μας προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και οι ίδιοι εργαζόμενοι, γιατί είμαστε κομμάτι αυτής της πόλης, έχουμε τις οικογένειές μας και έχουμε τα παιδιά μας και αργότερα θα έχουμε και τα εγγόνια μας. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν καλά είναι να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος για όλα τα προβλήματα που διανύει και η πόλη και η χώρα, να βγαίνει στο δρόμο, να βγαίνει στο πεζοδρόμιο. Νομίζω ότι το Σωματείο των Εργαζομένων ανησυχεί με τον ίδιο βαθμό όπως κάθε κάτοικος αυτής της πόλης. Πολύ περισσότερο οι ίδιοι που εργάζονται εκεί μέσα. Άσχετα αν είναι υποχρεωμένοι να ανησυχούν ταυτόχρονα για το εργασιακό τους μέλλον. Και αυτό είναι και δικό μας πρόβλημα. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει το εργοστάσιο. Για αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε δίπλα μας και αυτοί θέλουν εμάς δίπλα τους για να δοθεί μια λύση η οποία θα συμβάλλει και στα δύο. Δηλαδή και στη λειτουργία του εργοστασίου αλλά και στην διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Πάντως, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΑΓΕ Ηρακλής θεωρεί υπερβολικές κάποιες από τις αντιδράσεις στο θέμα της καύσης σκουπιδιών και δεν κρύβει τη δυσφορία του για τις φωνές που τάσσονται υπέρ της μετεγκατάστασης του εργοστασίου. Αντί όλοι μαζί να καθίσουμε και να κουβεντιάσουμε για το περιβάλλον και για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κραυγές που θεωρούμε εμείς ότι είναι κραυγές απομάκρυνσης δεν πρέπει να λέγονται και πρέπει να αποσιοποιηθούν όσο είναι ακόμα νωρίς, γιατί η πόλη και η περιοχή μας επιβαρύνεται από την ανεργία τόσο πολύ που το ξέρουμε όλοι πολύ καλά και πρέπει να προσέχουμε, και αυτή είναι η δυσαρέσκεια των εργαζομένων προς τους εκφραστές αυτών των απόψεων.